Συλλόγου Λαμπουδέλειας θα απευθύνει σε εσάς ένα χαιρετισμό και δύο κουβέντες. Ο κύριος Δημήτρης Πίσκος. Κυρίες και φίλοι, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Λαμπουδέλειας, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση με θέμα «Η Επανάσταση του 1821 μέσα από το Βλάχιο Τραγούδι». Μια εκδήλωση που ετοιμάσαμε με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Μια εκδήλωση που περιλαμβάνει αφήγηση, χορό, τραγούδι, δρόμενα, αναπαραστάσεις, προβολές. Πολλές ώρες δουλειάς είναι αφιερωμένες από τα μέλη του συλλόγου μας για αυτή την εκδήλωση και θα ήταν μεγάλη μας παράληψη να μην σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε έτσι τον κύριο Τάκη Καλαΐση για την ιστορική έρευνα και την επιμέλεια των κειμένων. Τον κύριο Σταμάτη Χρυσή για τον συντονισμό της παράστασης. Τον κύριο Τάκη Καραγιάννη και τη Χαράπαση Αγούρα για την τεχνική υποστήριξη. Τους χοροδασκάλους μας, κύριο Αντώνη Κουκουτέγο, τον κύριο Γιάννη Πλιάτσικα και τον κύριο Σταμάτη Χρυσή. Την ορχήστρα του Φώτη Καραγιώτη και του Δημήτρη Παράσου. Τους τραγουδιστές μας, Γιώργο Μανέκα και Νίκο Αβιέρο. Την αφηγήτριά μας, την κυρία Αθήνα Μπιζόγλη. Για την εκδήλωση τιμούμε την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Αρχιμανδρίτης Σωσήματος Πικούλιας, ο Δήμαρχος Βέρειας κύριος Κώστας Βοριαζίδης, ο Πρόεδρος του Σελίου κύριος Πικούλιας Αντώνης, ο Πρόεδρος του Μεγάλου Μερασελίου Χρήστος Πικούλιας, καθώς και οι Σύλλογοι. Σύλλογος Ιρακιωτών Ιωαννίνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανηλίου Μετσόβου, Σύλλογος Μιλιάς Μετσόβου Ιωαννίων Ημέρανη, καθώς και φίλους μας όπως είναι ο μεγάλος επιχειρηματίας βλάχος από τον τένις ο κύριος Θόδωρος Βλητσιάκος. Ελπίζω να σας ευχαριστήσουμε με αυτή την εκδήλωση. Καλή θέαση να έχετε όλοι. Σχίτς γίνει, μερσί μόλτο. Κυρίες και κύριοι, ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέρειας θέλει με την απόψινή εκδήλωση να τιμήσει όλους εκείνους τους ανώνυμους και επώνυμους που πριν και κατά αλλά και μετά την Επανάσταση του 1821 συνέβαλαν στην απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό της ελληνικής γης και ειδικότερα των βλαχόφωνων αγωνιστών που από τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κατάκτησης πολέμησαν ασυμβίβαστα τον κατακτητή και πρωταγωνίστησαν στην ελληνική επανάσταση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιστορικός Παπαρηγόπουλος. Η τουρκική κατάκτηση του 15ου αιώνα είχε σοβαρές επιπτώσεις πάνω στους πληθυσμούς του βαλκανικού χώρου, από δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική άποψη. Οι Οθωμανοί επέβαλαν ένα νέο σύστημα κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης που βασιζόταν στη στρατιωτική κατάκτηση και την επιβολή φόρων στους υποτελείς πληθυσμούς. Οι Βλάχοι, πριν την Οθωμανική κατάκτηση, ήταν κατά βάση νομαδικοί πληθυσμοί που κινούνταν στο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου από τα Χυμαδιά στα βουνά, χωρίς εστίες μόνιμης εγκατάστασης, με εξαίρεση ορισμένα πληθυσμιακά κέντρα με κάποια αναπτυγμένη κοινωνική και οικονομική οργάνωση, όπως ήταν η Μοσχόπολη. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, λόγω της οικονομικής εκμετάλλευσης και της ανασφάλειας από τις επιδρομές, η ζωή μετατοπίστηκε στα βουνά και έτσι δημιουργήθηκαν εύρωστες οικονομικά βλάχικες κοινότητες, που οι περιηγητές τις αναφέρουν ως πόλεις.
Κλεισούρα, Νέβεσκα, Μέτσοβο, Σιράκο, Καλαρίτες, Λιβάδι Ολύμπου, αλλά και άλλες. Σε αυτούς τους βλάχικους οικισμούς που αποτέλεσαν τα φυσικά καταφύγια του καταπιεζόμενου ελληνισμού, άνθησε άσβηστος ο πόθος της λευτεριάς, που όταν δεν κατασυγάζονταν με την παραχώρηση προνομίων, ανάγκαζε τους βλάχους να παίρνουν τα όπλα. Μέσα από αυτά τα χωριά ξεπήδησαν γνωστοί κλεφταρματολοί της προεπαναστατικής περίοδου. Η παρουσία των βλάχων σε θέσεις κλειδιά, στα περάσματα δηλαδή της Πίνδου, καθώς και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με την οργάνωση σε πατριαρχικές οικογένειες και σε τσελιγκάτα, ήταν οι βασικές αιτίες του καθοριστικού ρόλου που έπαιξαν οι βλάχοι στην Επανάσταση. Το 17ο αιώνα αρχίζει μια σοβαρή αποσύνθεση του Οθωμανικού συστήματος, που συνοδεύτηκε από μια σειρά αυτονομιστικών τάσεων από τη μια μεριά των Πασάδων και κυρίως του Αλή Πασά, που παίρνοντας από την πύλη το δικαίωμα να ελέγχει τα δερβένια που ως τότε τα ελέγχαν οι βλάχοι, έβαλε ως στόχο τις ανθυρές βλάχικες κοινότητες. Η αντίστασή τους συχνά κατέληγε σε σφοδρές συγκρούσεις. Γύρω στα 1770, ο βλάχικος κόσμος δέχτηκε σοβαρό πλήγμα, καθώς μερικά από τα πιο σημαντικά βλάχικα κέντρα γνώρισαν καταστροφές βανδαλικών διαστάσεων. Πρώτος στόχος στη δίνη των Ογλωφικών έγινε η Μοσχόπολη, για την οποία διαβάζουμε στην νεωτερική γεωγραφία των Δημητραίων Δανιήλ και Γρηγορίου. Αυτή η πόλη πρωτύτερα δεν ήταν τίποτα παρά μόνο 16 καλύβες βοσκών. Με τα ταύτα όμως αύξησε και έγινε αυτό που ακούμε. Μάλιστα, εις τον τρέχοντα αιώνα, εις τέτοιαν ακμή ήταν, όπου είχε 12.000 σπίτια, 14 ρουσφέτια, συντεχνίες, σχολείο καλό, ακαδημία, από το οποίο πρόκοψαν πολλοί και ντόπιοι και ξένοι, τυπογραφία, πλούτο πολύ και ενή λόγω ήταν στην Τουρκία μία πόλη στολισμένη με όλα εκείνα που στολίζουν μια πόλη ευρωπαϊκή. Το πάτημα των βλάχικων χωριών από τους Τουρκαλβανούς και κυρίως ο χαλασμός της Μοσχόπολης έγινε θρύλος, έγινε μυρολόι. Yeah.
Κρητίνα μια κουφούσε προεπαναστατικά χρόνια. Η επικράτεια του Αλή Πασά έχει επεκταθεί ήδη με κέντρο τα Γιάννενα σε όλη την Ήπειρο και η ζωή έχει γίνει δυσβάστακτη. Τα βλαχοχώρια, πλούσια λόγω των προνομίων τους και κύρια εξαιτίας της εμπορικής και κτηνοτροφικής τους ανάπτυξης, στάθηκαν ο πρώτος στόχος του Αλή Πασά. Η Μοσχόπολη, η Γράμμωστα, η Νικολίτσα και το Λινοτόπι δέχτηκαν άγριες επιθέσεις και εξαφανίστηκαν. Στον Τένισκο, στον Πλάτσι και στην Πιπιλίστα και σήμερα τραγουδούν. Μας πάτησαν τη Γράμμωστα και αυτό το Λινοτόπι. Το γραμμουστιάνικο τραγούδι που διασώθηκε θυμίζει τον πλούτο της Γράμμωστας από την κτηνοτροφία της. Γράμμωστα, μουσά το χάρα, η αραετίνη μου μάρα. Χαρμάρι σε αβούτα, του δουνιά ο κουρουσκούτα. Και αδάει μούτσο πλήν διόι, δικάει, κρέπρι, μούλι, μπόι. Και γράμμωστα και τα λάπτη, τρασχερνάσκε, τα μπούρ σάπτη. Και λάπτη η ομάρα, ρε το κιούγγι να πάρα. Η αφορμή για το ξεκλήρισμα της Γράμμωστας διαφέρεται στο τραγούδι του Χατζηστέρια. Ο Αλή Πασάς θέλει για το χαρέμι του την πανέμορφη Σιάνα, μα ο Τσέλιγκας δεν τη δίνει. Η αντιδικία οδηγεί σε σύγκρουση. Οι Γραμμωστιάνοι ακόμα θυμούνται. Χατζηστέριο Τσέλιγκ Μάρι, του Γράμμωστα Αλτου Μουάρι, σε άρικα σε καπαλάτι, όι μούλτι, μη μισουράτη. Σάπτι άτς, διότς αλούι, σου του σώτς, αβήν του λούι. Τρέι φιάτι, μη μορτάτη, τρέι, καλού να σου δουν σάπ. Thank you.
οι κάτοικοι των χωριών διασκορπίστηκαν σε όλες τις κατευθύνσεις. Βουδαπέστη, Αυστρο-Ουγγαρία, Θεσσαλία, Σέρες, Νάουσα, Βέρεια και σε άλλα μέρη. Αργά, αλλά με σιγουριά, ερχόταν η σειρά των χωριών της Πίνδου. Μπουτζούαλα είπε, φλαϊκιάτη, αυτού του καλάει χμπάρι, τι σου έρθει να του πάρω, και τζούτσις του ρέκει για μένα. Νου αυτού τη βάλε με άδε, διούσα τζούγουν όλοι πανόι. Τούτα τζούα του μπήκε στο αρσμπόι, διού ώρα που μου απέκει. Πού και τζάτη τζίνα λιμπιάδα, α όσο που να το ο τζίλι, σου έρθει να μου το του πάρω, το βαγίνα που ξέρουν τη Γιάννηνα, τα σπιτιά σου άρασε το τώρα νόσο. Πάρει μια έτσι, το πεσέλο μου γίνει τρεβό. Γίνε σκάφτα παράθυρα τσελιγκά, κουμαντάρα άνδια. Τρατσάτο τσεκουέλ, σα κέρε, τζεντζερμά. Δημέ, σνεβιάγε. Μάμα μου του να σπάρε, στη σπάκο πούγκα, βιουστάλμα τσελιγκά. Δυο σκούμπιλι σουράκια μυαλί, πού μου σπατζού, μια σπάρα. Που σέλου ους τσούνι πρισβόν, άγκη τούτσι σάγκη αντάρ. Και πάρει κουτσε βαγίνα σκάφτη, σλιά φλιάκη προ του χαρέμι σπιτσόρ και του ασκέρι. Παούτσι κουτσε, τσι μαρία τσι κουμό, που σέλου, ούτι τι γέρι, κουμπού. Γιατί καμίτια, πούμε τσάμε να μάρει τέπα κεν δίντι τη πατρουτσές κι αν Πασέλου, αλλή Πασέ, τους οι γράμμους σκεφτέρου σάκα πιάτα από κατσιστέρια σάκα κατσιστέρια του κατσιστέρια και τσού τρεμάρτη λοιπά μανούχο τα μάτι από με την ράμμη του Αξίσου του Λουκουλή, αξίσου του Λουκουλή, αλλή Πασέρου, τουρνέ, τούτη Μάρια Σκέρι, σ' άρση γράμμουστα, τούτη χώρα του Μαρτικά. Τι κάνει άλλη κατηστέρια, τούτη που πει διόλου, λάρου όπλην, τζίνου. Δημούδη, μούδη, στριχμούδη, διβίτολα. Τα τζούμισε, μούδη, την πέλεσε. Σα νίγκα την κουμάνη πάρτης, αξίτσι, ασκημάρα. Του Μριτζέλου η αστιμάρη, του Μριτζέλου σνάφωνε την κοντέλη.
ξεφάρεκα καλή πασόλου που δεν του μείνει ξεφάκα με ένα άμα τούτο. Άρτε κόρλι, θα σπάρξω του τίποτα. Νελιά φέτλι, μου βαναλάσε τσιβάφρατς. Ωραία νίδα, λούκρι νησού να κουμ και αξίκου με τζήσεις. Αν σκεντζεράν να σπάσει Μοσκόπολα, να σε γράμμουσα. Δίνεις τώρα ανάδα μάστερα. Βανασπάρτε καμαξιά την χώρα την Κρέκλη. Αβδέλα, Σαμαρίνα, Σμίξη, Τούρια. Τι χρειάζει. Να το λέμε ας, σβητέμ ξένα τρέμ. Εγώ με τζε, εγώ με τζες. Κάμ πιτζού του μούτι του πάνα έστη. Πριν τη σιβτζίμ τη λόχουλε έστη. Σλόμ φουμέλι, φερκέλι, σανεγκέρ, σαφλέρ, άλσε μου τζε μουσιάς, καβασιλίτσα. Άμα βζέτε, και μούτζε, διπορόια στη βέλια, σου νουσιάς μπηκάς. Που μούρτι άπη, σμούρτι το σούλι. Λόκρο λοφετόρια στη πιτσί του. Βαφουτζέμ τσέλινε τη στιμαρή. Λαπανιγέρ. Ότι δεν ψέμουν στο γιατί καμπάρι αλληπασέλω. Πετράκα βρένα σκέρετα σας πάρτε. Άντες δεν μου είναι καμπαρτσί μου. Άιντε ρε φράζι, αφετσάζουν πω, ξέρουμε και παρασυνέμε, ξέρουμε και ζήτη, σύμω θα τη δούμε πω. Άντε μωρέ φράζι, έλεγε! Thank you.
Το μήνυμα για την αναχώρηση μεταδίδεται με άκρα μυστικότητα σε όλα τα τσελιντάτα. Οι κυρατζίδες είναι ειδοποιημένοι. Τα φαλκάρια είναι έτοιμα για το ξεκίνημα. Ο 15 Αύγουστος δεν άργησε να έρθει. Οι βλάχοι και οι βλαχοπούλες, όλοι στο πανηγύρι της Αυδέλας, για να μην δώσουν στόχο. Care în verde,
Βαλιά, βαφούμε και του πάλι. Φουρκάρα, μπαντραλέψ, βαλιά, κάλε, διευκή, τραστράτε με ήδη. Σημαναπόρ, βαφούμε, σιαφαρήκανε. Ε, βοκούν να του φάει τα ούντρο. Η απόφαση πάρθηκε. Οι ώρες που απομένουν για την αναχώρηση είναι λίγες. Ο πόνος για τα χωριά που αφήνουν μεγάλος και γίνεται τραγούδι. Από τις προαιώνιες εστίες στην Πίνδο έγινε τραγούδι και οι γέροντες στα χωριά του Δέρμιου ακόμα τραγουδούν. Πέρα από τη Σαμαρίνα κήρυσε και ένα καρβάνι, το καρβάνι του Μπαντραλέξη. Στην Κρανιά με στο Μπουγάζι πάτησαν και ένα καρβάνι, το καρβάνι του Μπαντραλέξη. Πήραν άσπρα, πήραν γρόσια, πήραν και μια ρωμιοκόρη. Yeah.
Η συμβολή των Βλάχων στην Επανάσταση του 1821 διαφαίνεται και από μια άλλη πλευρά. Βασική ορολογία του ξεσηκωμένου λαού έχει τις ρίζες της στη βλάχικη γλώσσα. Οι χιλιοτραγουδισμένοι αρματολοί οφείλουν το όνομά τους στη βλάχικη λέξη αρμάτουλ, αρματολός. Αξιοσημείωτο είναι ότι και σήμερα ακόμα στα βλάχικα χωριά το θύλακα που αφήνουν για το χειμώνα τον ονομάζουν αρματολό. Και το αρματολίκι είναι σύνθεση από τις βλάχικες λέξεις αρμάτα και λό, που σημαίνει τόπος του στρατού, στρατιοτόπιο δηλαδή, όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί, τις περιοχές που κρατούσαν πληθυσμοί, που είχαν την υποχρέωση και να τις φρουρούν. Εξάλλου τους αρχηγούς των κλεφτών τους ονόμαζαν κάπους, όπως και σήμερα η βλάχικη γλώσσα ονομάζει τους αρχηγούς. Από την ίδια λέξη «καπ», το κεφάλι, ο επικεφαλής, προέρχεται και η λέξη «καπετάνιος». Παράλληλα, η σημαία των επαναστατών, το φλάμπουρο, είναι ακόμη και σήμερα η σημαία στους βλάχικους γάμους. Ακόμα και η στολή των κλεφταρματολών, που στην εποχή του Αλή Πασά περνούσε για αρβανίτικη και μετά την απελευθέρωση χαρακτηρίστηκε εθνική, είναι η στολή των βλάχων αρματολών, όπως αυτό διαφαίνεται από τις ονομασίες των επιμέρους κομματιών που τις συναποτελούν και από το γεγονός ότι από τους Αλβανούς τη φορούσαν μόνο οι τόσκιδες που ήταν εξαλβανισμένοι αρβανιτόβλαχοι και όχι οι γκέγιδες που είναι και οι πιο γνήσιοι Αλβανοί. Yeah.
από τα προεπαναστατικά χρόνια, χαρακτηριστικά είναι τα τραγούδια των Κατσαντονέων. Αντώνη μου, τι κάθεσαι, τι βάζεις με το νου σου? Σιγά, παιδιά, μη βιάζεστε. Θα σας το ομολογήσω. Νεψές μου ήρθαν δυο γράμματα από το Γεροδήμο και έκατσα και τα διάβασα νύχτα με το φεγγάρι. Ο Βελικέκας, το σκυλί, σκυλί παραδομένο, μας πήρε την Αντώνενα μαζί με τα παιδιά της. Αλίμονο σε μένανε και στα κυντέρια μας. Μας πήραν τη γυναίκα από τα χέρια μας. Για τον Κατσαντώνη υπάρχει άποψη ότι ήταν Σαρακατσάνος που καταγόταν από το Βασταβέτσι, το οποίο γειτόνευε με τα βλάχικα κεφαλοχώρια Σιράκο και Καλαρίτες. Ο Κασομούλης όμως μας πληροφορεί ότι και το Βασταβέτσι ήταν βλάχικο χωριό. Αν σκύψει κάποιος τις πληροφορίες του Κασομούλη για τις σχέσεις των Κατσαντονέων με βλάχικες οικογένειες από τη Γράμμουστα, στις πληροφορίες του Φλωριέλ, στις σχέσεις του με βλάχους αρματολούς του Βάλτου, τους Ποντογιανέους αλλά και σε ξένους περιήγητες, θα διαπιστώσει τη βλάχικη καταγωγή τους. Πάντως, τα τραγούδια για τους Κατσαντονέους είναι από τα πιο αγαπητά ανάμεσα στους βλάχους. Ο θάνατος και το μαρτύριο του Κατσαντώνη και του αδερφού του Γιώργη στα Γιάννενα είναι τραγουδημένα με άσβηστη λύπη. Κατσαντών Κουγιώχη Ντόλ. Ντόλι Καπιτάνι Τζον. Λιακατσάρα Σιλιγκάρα. Σιάννα Λιαμινάρα. Με το μπρέντζα Λιμπεγκάρα. Δις Βιτζούρα Ούνο Τρομάρα. Ως Διός Λιμπινικάρα. Let's go.
Επαναστατικό κίνημα φουντώνει. Τα βουνά γεμίζουν κλέφτες. Η κλεφτουριά, η μαγιά της λευτεριάς, γίνεται ο φόβος των Τούρκων και των Τουρκολατρών. Κοντά σε αυτούς θα βρει ανάσταση και απαντοχή ο δύστυχος Ραγιάς, που θα τους βλέπει με καμάρι σαν τους εκδικητές των συμφορών του. Για τους αρημάνιους αυτούς πολεμιστές, ο Παλαμάς θα τραγουδήσει υπέροχο ύμνο. Και τους στρέβουνε τον κάμπο νικιωτίδες και μονόματα τους κράζουν πονηρά, κλέφτες, απελάτες και προδότες. Τους μισούν οι βασιλιάδες και όλοι οι τύρανοι, κι είναι μέσα στους κυφτούς τα παλικάρια, κι είναι μέσα στους κοιμισμένους οι στρατιώτες. Άπειρα είναι τα ονόματα των βλάχων κλεφτών που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα επαναστατικά κινήματα που προηγήθηκαν της Μεγάλης Εθνεγερσίας του 1921. Κλέφτες σαν τον Λάπα, τον Ζίδρο, τον Νικοτσάρα, τους Βλαχαβαίους και τον Βλαχοθανάση, τους Λαζαίους και τον Χατζιπέτρο, τον Γιωργάκη Ολύμπιο και τον Γιαννάκη Φαρμάκη έχουν περάσει ως θρύλοι στην νεοελληνική ιστορία. Κοντά σε αυτούς θα βρει ανάσταση και απαντοχή ο δύστυχος Ραγιάς και θα τους βλέπει με καμάρι. Νοαυτζέτ,
Un χμπάρι τσενοβίνει την κατραμάρι. Χμπάρι λάει, συζηλάς. Σβοτεμά φέτλου μάρι. Καρσκολά μούτσι λιτούτς. Σαγωνιάς και τούρτσι. Σκολά μούτσι λισαρμένη. Τρασαστίγκα τούτς παγκένη. Σιλοπλετζέ μνόι κουντόρ. Πρι του μούτσις και του βέλερ. Φέτου μάρι, τσέτζουνάμι. Τι πλάντζι, τούτα αρμουνάμι. Με τη πλάντζι, σούνο ντάντα. Κοκάπλου λάια, πρι του βάτρα. Λάι Τζόνι, φέτο καπιτάν, αλέπτου σαλευδάτο, κουσά σε αρέτζ διανάστορη, κουκέπτα σε μουσίκ. Τα κλέφτικα τραγούδια, τα πιο πολλά από τα δημοτικά με ιστορικό περιεχόμενο, είναι δημιουργήματα των χρόνων της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα του 16ου αιώνα, που εκδηλώνεται έντονη επαναστατική δράση των κλεφταρματολών. Ο πνευματικός σκοταδισμός που ακολούθησε την τουρκική κατάκτηση και τον οικονομικό μαρασμό, η απομόνωση μεγάλων αγροτικών περιοχών, η καταπίεση από Τούρκους και Κοντζαμπάσιδες, οι αγώνες της κλεφτουριάς, έδωσαν όθηση στην προφορική δημιουργία, στο δημοτικό τραγούδι. Τα παλικάρια του Κολοκοτρώνη, όπως και στα νεότερα χρόνια οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, πριν τη μάχη χόρευαν και τραγουδούσαν. Και οι γυναίκες τραγουδώντας πήγαιναν στον πόλεμο ή στο θάνατο. Τραγουδώντας καταργούσαν το θάνατο. Yani na mo.
πριγούσι, και ο αστεπτιάμ στάρα λαούσι. Για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού δεν περιορίστηκε στη σημαντική προσφορά των κλεφταρματολών. Με την ανάπτυξη των βλάχικων κοινοτήτων ως βιοτεχνικών και εμπορικών κέντρων έχουμε την εμφάνιση μιας τάξης εμπόρων που από το απλό κυρατζιλίκι αρχικά πέρασαν σε εμπορικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας ιδρύοντας εμπορικούς οίκους σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι της Διασποράς είχαν τη δυνατότητα και πρόσφεραν πάρα πολλά στον αγώνα για την απελευθέρωση. Εκτός από την υλική βοήθεια, πρόσφεραν και άλλες πολύτιμες υπηρεσίες, καλλιεργώντας τα γράμματα και τις τέχνες, συμβάλλοντας στη διατήρηση των πατρικών παραδόσεων και την αφύπνιση των υπόδουλων αδελφών τους. Οι σημαντικές επίσης θέσεις που πολλοί από αυτούς κατήχαν στην Ευρώπη, τους έδιναν τη δυνατότητα να επηρεάζουν θετικά την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη. Ανάμεσά τους, ο Ρήγας κληρονότησε στο λαό μας βαρύτιμη κληρονομιά. Τα υψηλά αστικοδημοκρατικά του ιδανικά, την ιδέα της συντροφικής αλληλεγγύης και της αδελφικής συνεργασίας όλων των βαλκανικών λαών, τη βαθιά του πίστη στο φωτεινό του μέλλον, τη φλογερή επαναστατική δράση και τα αθάνατα έργα του και τέλος την επαναστατική του συνέπεια. Οι Τούρκοι
εκτελώντας φυρμάνι που πήραν από την πόλη, τον στραγγάλισαν στις φυλακές του Βελιγραδίου μαζί με τους συντρόφους του. Η λαϊκή Μούσα τον πήρε στα δυνατά της φτερά και τον ύψωσε στην Αθανασία. Τι να έχει ο Γεροδού να πει σκιαφρίζουν τα νερά του και μουρμουρίζει φοβερά και τρέχει θολωμένος. Σκυλιά, κι αν με χαλάσατε, ένας μόνον εχάθη. Μένουν χιλιάδες ζωντανοί για να σας κατασφάξουν. Σημαντικοί είναι και οι αγώνες των σουλιωτών. Τεινάζουν από πάνω τους τις αλυσίδες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά πολεμούν, αγωνίζονται και πεθαίνουν για τη λευτεριά. Συχνά υποστηρίζεται ότι οι σουλιώτες είναι φάρες αρβανίτικες. Αν όμως κάποιος εξετάσει τα ονόματά τους, Γιώργας, Τζαβέλας, Γκόγκας, Δαγκλής, Πανούσος Φωτομάρας, Πούλιος Δράκος, Τούσιας Μπότσαρης, θα διαπιστώσει ότι αρβανιτόβλαχους θυμίζουν. Εξάλλου και στη Βέρεια επιβιώνει το όνομα Μπότσαρης σε πολλούς βλάχους, ενώ παλιότερα υπήρχε και το όνομα Τζαβέλας.
πέρασαν 400 πάνω κάτω χρόνια σκλαβιάς και πολλά αποτυχημένα κινήματα στηριγμένα σε εξωελλαδικές δυνάμεις, όσο να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη στον ήλιο τον πρώτο. Ένα και δυο. Τη μοίρα μας δεν θα την πει κανένας. Ένα και δυο. Τη μοίρα του ήλιου θα την πούμε εμείς. Τρεις άσημοι Έλληνες καταλαβαίνουν πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, μα κατακτιέται. Παίρνουν απόφαση να ετοιμάσουν το σηκωμό και ιδρύουν τη φιλική εταιρεία. Πρωτοπόρα, οι σπουδάζουσα νεολαία του εξωτερικού, παρά τον επίσημο αφορισμό του Πατριαρχείου και την αποκήρυξη του Τσάρου, θα ποτίσει με το αίμα της στο Δραγατσάνι το αμάραντο δέντρο της λευτεριάς. Ο λαός αποθανάτησε τον ηρωισμό στο μοναστήρι του Σέκου, των βλαχοκαπεταναίων, του Γιωργάκη Ολύμπιου από το Βλαχολίβαδο του Ολύμπου και του Γιάννη Φαρμάκη από το Πλάτσι. Και οι γέροι στον Όλυμπο ακόμα τραγουδούν. Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο. Μας ήρθε και ο χινόπορος πικρός, φαρμακωμένος. Μαζί συμβουλεύονταν Γεωργάκης και Φαρμάκης. Γεωργάκη, έλα να φύγουμε, στη Μοσκοβιά να πάμε. Καλά το λες, Φαρμάκη μου, καλά το συντυχαίνεις. Μα εμέ μου φαίνεται ντροπή και ο κόσμος θα γελάσει. Καλύτερα σβαστάξουμε σε αυτό το μοναστήρι. Δε στο είπα, Γιάννη, μια φορά, δε στο είπα τρεις και πέντε. Μην απομείνεις στη βλαχιά, στου Σέκου, μην καθίσεις. Πού να το ξέρω, ο πικρός, στο νου μου, πού να μου έρθει, πως οι κονσόλοι χριστιανοί, πως θέλουν να μας προδώσουν. Εσείς, πουλιά, που λεύτερα πετάτε στον αέρα, είδηση δώστε στη Φραγκιά, στον χριστιανό τους τόπους. Δώστε και στη Φαρμάκαινα μαντάτο του θανάτου. Η επαναστατική φλόγα απλώνεται παντού. Ο Παπαφλέσσας ξεσηκώνει το Μοριά και σε λίγο βροντά τα καρδιοφύλια της λευτεριάς. Στο Μοριά σκοτώθηκε και ο Γιαννάκης Φλόρας, αρβανιτόβλαχος από την Κοριτσά. Είναι ιστορικά αποδειγμένο ότι πολλοί αρβανιτόβλαχοι από το 1600 και μετά κατέβηκαν με τα κοπάδια τους ως το Μοριά και ανάμεσά τους και η φάρα των Τσεριγιανέων, μακρινή πρόγονη των Κολοκοτρονέων. Ο θρήνος από το θάνατο του Γιαννάκη Φλόρα είναι αποτυπωμένος στο βλάχικο τραγούδι που μας διέσχωσε ο Γερμανός εθνολόγος Βεϊγάν και ο Κώστας Κρυστάλης, όπως το είχε ακούσει στη Σαμαρίνα. Ωρα μου φορά τη μπιζιτσί του Μούντζα Χρυντσάνη, του Κουζλέκη, να πάρτε τη Ρούμη. Μιλώ τόρνο τρετ χώρα, βοήθ μη τόρνο χώρας με τη φουμέλια, βοήθ μη τούκο κάσερ. Τι τζες ρε Μήτρη, τι σμπάρι σου να έστη, γιώτσι μη βέτ, αν πατρουτζες λιάνε του Μούντζα. Αν φάπτε, λασκέρια, κερδόνι. Αν φάπτε το έργο του Λίκη, αν φάπτε ζητός πρεσδιάν, καπιτάν. Αρχίστε, δεν είναι κόλλα. Χρειάστε. Και καζέψουν καούνε. Αν σκουράει, τράν τσαχριζάει. Φράτς, κύτσι σου το τούρτσι νεαβά, μάρι λόγω τρινόη. Βάγκανε σίγουρα τσε τράψει μου τι έχει. Μιλάρι φιάτελη, νάρισε νεκέστη, τη φουράρι το τίποτα. Τραέσεις αίσθηση του Μούντζε. Μα γίνει που πούλει του Μούντζε, δεν πείτε του κάτω που του έρθει τη σβέκα. Πού μου τσίσεις πριβουλιά του, δεν θα πληριστήλω. Ατσέπου, πριβούτε μάρα, και σκουάσερε σπίτι, κρυμά τραγκίνη. Δε στο παρήγα και παλαρίγα, δεν το πράξες καλά. Αύτε άτσε βαζίου. Ατσέτσε σκουάσερε αχτάρι κρυντή, και αραούνε κουτούρτσι, Τρεξάει τι είναι που έγινε. Νόη, λόμα άρματι, σε σύμπτου μούντζε, σαβινέμου,
при Турции за вер дрепори, звездаш румен на Албаджур. Дали, дали! Абдулабо е! А! Я сигур! Практикаля се! А, ти! Обаспонатор офицер! Я се дед пади! Ей! Кинемидюк! Кинемафлен! Ти ли хире гуша? И охи капитане! Я се децем бади! Ей, Тарас! Тут са скинат скагили! Дат букла! Лата ма параци! Ти се мускай десяти, а воня! Це сфаче, Рагуша! Це бъде за памяти локовице 30. Це бъде много! Ще десь бием се на реки! Се хабари с ладно хора капитане! Лай хабари ладно пиксалили! Cum e n-am din muzele de Ianina, avzând că Ianachea Flora de Curceau, zvătămătă muriau. Ce zis, Răgușa? Zvătămă Ianachea Flora? Zvătămă, ora capitanie, zvătămă. O, recola, hai să cățăm un cântic și nu plânzem și nu jurim pe capitanul, a cșice cum îl prinde. А прийняти не почутим тут. Yeah.
Τούρτσι τη λόγω έστω. Χρειάστη ανώστη. Thank you.
Στην Αλαμάνα ξαναζούν οι Θερμοπύλες. Ο Διάκος το μαρτύριό του με το τραγούδι του Μαγιάπριλου. Ο Ανδρούτσος υψώνει κάστρο Λευτεριά στο πλήθυνο χάνη της Γραβιάς. Οι Ραγιάδες με το γέρο του Μοριά πολιορκούν την Τροπολιτσά. Ο Απόϊχος από το ολοκαύτωμα της Νάουσας που πρωτοστάτησε. Και ο Καρατάσος που άλλοι λένε ότι κατάγονταν από τον Ντοβρά, άλλοι από τον Διχαλεύρη. Αλλά ο Κασομούλης στα στρατιωτικά του ενθυμήματα από το Ξερολίβαδο έγινε τραγούδι. Τρία πουλάκια κάθονταν στις Νιάουσα στο κάστρο. Τώρα τυράει τα βοδενά, το άλλο κατά τη Βέργια. Το τρίτο το μικρότερο μυρολογάει και λέει «Μας πάτησαν τη Νιάουστα, όμορφη πολιτεία». Στο Μεσολόγγι που έχει για τύχη ένα φράχτη, πολιορκημένο από όλες τις δυνάμεις της Τουρκιάς και της Αιγύπτου, γράφεται το αθάνατο έπος Ανδρείας και Λευτεριάς. Ο λόγος του ποιητή συμπυκνώνει την αντίσταση στη συνασπισμένη αντίδραση. Αραπιάς Άτη, Γάλλουνους, Βόλη Τουρκιάς, Τόπι Άγγλου, Πέλαγο Μέγα πολεμάει, βαρύ, βαρύ, βαρύ το καλυβάκι. Εκεί σκοτώθηκε ο Μίχος Φλώρος, καπετάνιος από τη Σαμαρίνα, που η διάτα που άφησε στα παλικάρια του που επέστρεφαν στα βλαχοχώρια από μυρολόι έγινε τραγούδι αγώνα. Αηδόνια από το Σμόλιγγα, πουλιά από τη Βασιλίτσα, για βγάλετε τα κόκκινα και ντύσετε τα μαύρα. Φέτος να μην λαλήσετε το καλοκαίρι. Ήρθε γράμμα από τα Γιάννενα, φέρνει μαύρα μαντάτα. Το Μίχο Φλώρο λάβωσαν βαριά και θα πεθάνει. Τα παλικάρια σύναξε, παραγγελιά τα δίνει. Εσείς παιδιά Βλαχόπουλα, παιδιά της Σαμαρίνας, σαν πάτε πάνω στο χωριό, ψηλά στα βλαχοχώρια, ντουφέκια να μην ρίξετε, τραγούδια να μην πείτε.
σκουάλε, καπιτάν, καπιτάν, δίσο ματσέλ τη μάρτη, ακριβήνι ο αρασί φούτσι, λελεσί φούτσι. Κβήνι ο αρασί φούτσι, μουσί φούτσι, σνέτσιν τούλο κλάνο όστρο. Τσες βοή φίτσορ, λελε βοή φίτσορ. Για τσες βοή φίτσορ, βοή φίτσορ. Σι βοή φίτσορ, τι του. Αχκάρις βεντρά παμού μάνα, λέλε μου μάνα. Χάρις βεντρά παμού μάνα, σιατσάς ουρίκε νίκη, σνουρτσές κρυόνι με αγούτι, σλιτσές κρυσμισουράι, σιλάι ατσάρε πλιάρε βάι. Δεν ήθελες μαϊλάγα, φούρκα, φούρκα και σαμαρίνα. Άιντε μόνοι θέλες ποιος μαϊλάγα, μόνοι θέλες εσπίρτο του. Μόνοι θέλες και το δούσκο να υπάς, να υπάς αρματωμένος. Άιντε κι απανόητε ποιος μαϊλάκα, απανόητε ευθές φωνάς. Κι απάνω οι κλέφτες φωνάζαν «Σμαΐ, Σμαΐλαν, ξαρμάτω σου». Άγιε Τουρκός να βρει το Σμαΐλακα, Τουρκός να βρει ίσο ταρμάτα. Πώς να ρίξω τα αρμάτα, το πώς να ξαρματώσω. Εγώ είμαι ένας τερβενάγας στον κόσμο ξακουσμένος. Κι απάνω οι κλέφτες φωνάζαν «Σμαΐ, Σμαΐλαν, ξαρμάτω σου». Άγιε Τουρκός Μαρή, ποιος Μαϊλάκα, Τουρκός Μαρή,
επανάσταση του 21 δεν ήταν σπορά της τύχης. Τη γέννησαν οι ανάγκες και τη θέργεψε η οργή του λαού και οι συνθήκες. Ο 7χρονος αγώνας και το αίμα που χύθηκε, η κοινή γνώμη της Ευρώπης, τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων οδήγησαν στον Αβαρίνο. Η επανάσταση τελείωσε. Η Ελλάδα λευτερώθηκε. Ο Μακρυγιάννης όμως, με την ιστορική παράσταση που κατά παραγγελία του ζωγράφισε ο Παναγιώτης Ζωγράφος, κάνει μια δυσίωνη πρόβλεψη. Παρακάτω είναι ένας χορός όπου γίνεται. Ένας με σκουτιά φράγκικα χορεύει με έναν Έλληνα. Ο φραγκοφορεμένος θέλει το δικό του χορό, ο Έλληνας τον δικό του. Και θα μαλώσουν ογλίγορα ότι δεν μπορεί να μάθει ο ένας του άλλου το χορό. Πράγματι, πολλοί αγωνιστές δεν δικαιώθηκαν. Ο Κολοκοτρώνης πέρασε πολύ ελεύθερη ζωή στις φυλακές και ο Μακρυγιάννης μίλησε με πολύ παρησία στη Βαβαρική Αντιβασιλεία για να υπερασπιστεί τους αγωνιστές και να καταδικάσει τη βία και την τρομοκρατία που οι ξένοι επέβαλαν στη χώρα μας. Εξάλλου, μεγάλα κομμάτια της ελληνικής γης εξακολουθούσαν να είναι σκλαβωμένα. Χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Γιάννης Σκολέτης, καταγόταν από το βλάχικο κεφαλοφόρι το Σιράκο, που τότε ήταν ακόμη αλύτρωτο. Και οι αγώνες συνεχίστηκαν. Ένα από τα σημαντικότερα μετεπαναστατικά κινήματα υπήρξε η Επανάσταση στη Δυτική Μακεδονία του 1854, η γνωστή σαν Επανάσταση της Φιλουριάς, που ήταν έργο κυρίως μελών τσελιγκάτων από τα βλαχοχώρια των Γρεβενών. Ο λαός της περιοχής θρύνησε το χαλασμό των βλάχων. Άνοιξε ο γάβρος και ο ψιάκης κι όσαν τα λιμέρια. Βγήκαν οι βλάχοι στα βουνά, οι βλάχοι σαρμανιώτες. Βγήκαν τα λάγια πρόβατα με τα αργυρά κουδούνια. Βγήκε και ο γεροάκαρπος, ο γεροχατζημάτης, που ήταν στους βλάχους αρχηγός σε 12 ταράφια. Απ' το Πρετόρι κίνησε, στη Διμηνίτσα φτάνει. Κι οι Τούρκοι τον αντάμωσαν στις Φιλουριάς στη Στράτα. Γιώμισε ο τόπος αίματα, γιώμισε και κεφάλια. Κλαίνε οι μάνες για παιδιά και τα παιδιά για μάνες. Thank you.
1878 πρόσθεσαν μια νέα επαναστατική σελίδα στην εξέγερση του Κολυνδρού με επικεφαλής τους Μπαντραλεξαίους που κατέληξε στο ολοκαύτωμα στους Άγιους Πάντες, στα Παλατίτσια όπου, όπως μας πληροφορεί η προφορική παράδοση, 7 γυναίκες ρίχτηκαν στον γκρεμό. Ανάμεσά τους η Κατερίνα Νιώπα με το μωρό της, το Γιάννη, το οποίο δεν σκοτώθηκε και το βρήκαν να θυλάζει από την νεκρή μάνα του. Ο λαός αποθανάτησε την Επανάσταση. Φλεβάρης δεν κουσούριασε και Μάρτης δεν εμπήκε. Όλη η βλαχιά συνάχτηκε να φέρει το Ρωμαίικο. Στους Άγιους Πάντες βγήκανε ψηλά στο καραούλι και στο Δεσπότη λέγανε και στο Δεσπότη λένε: Δεσπότην, δώσ' μας δύναμη, δώσ' μας την ευλογία, τους Τούρκους να βαρέσουμε τα άγρια θηρία. Και οι βλάχοι στο Βέρμιο ακόμη τραγουδούν. Νεσείς βουνά, ψηλά βουνά, βουνά απ' το άλλο σέλι, τους βλάχους τι τους κάνατε με τ' άσπρα τα τσιγκούνια. Το πνεύμα του 1821 στα χρόνια του ελεύθερου βίου της πατρίδας μας ποτέ δεν έσβησε. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση στέκει ο αντιφασιστικός αγώνας του 1940, τότε που ο Παλαμάς συμπίκνωσε επιγραμματικά τις δύο μεγάλες φωτιές στη νεότερη ιστορία του λαού μας. Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Ακούστε, αϊδόνι, ο εγώ σου τελεπώσλα.
κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμά μας ολοκληρώνεται εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.